Καλλιόπια Θανασίου είναι η τυχερή νικήτρια που έστειλε μηνυματάκι, πήρε τηλέφωνο και μπήκε στην κλήρωση και κέρδισε το κινητό. Σωστά, σωστά. Να πω τώρα για τα κλεμμένα όνειρα. Την Παρασκευή τελειώνουν για αυτή τη σεζόν. Ναι, ναι. Ωραία. Εσύ λοιπόν, ως Κίμωνας, έχεις απομακρυνθεί αρκετά από την Αλεξάνδρα. Διότι αυτή. Μου ζήτησε να χωρίσουμε. Δεν σου ζήτησε να χωρίσετε. Σου ζήτησε το χρόνο της. Θέλει για ένα διάστημα να μείνετε χώρια. Με το χρόνο της. Τι θα έκανα εγώ, τι κάνει ο Κίμωνας. Εντάξει, και αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη, είχατε μια σχέση από πριν, δεν είναι τόσο εύκολα τα 220 επεισόδια την κυνηγάει, δεν κάνει τίποτα άλλο ο Κίμωνας, δηλαδή. Αυτό κάνει. Τι άλλο να κάνει ο Κίμωνας. Τι άλλο να κάνει ο Κίμωνας. Κάνεις, δεν κάνεις. Έτοιμος είναι να φύγει. Δεν στείνεις ένα φλερτ. Έγινε διευθυντής στο κολέγιο, ξέρω. Ορίστε. Δεν στείνεις ένα φλερτ. Φλερτ. Ναι. Στείνω ένα φλερτ. Γιατί. Στείνω το φλερτ. Ναι. Για να πάει παρακάτω ιστορία αυτό. Το φλερτ. Έφε. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε, Φέι. Γιατί! Λοιπόν, εγώ λέω να έρθει ο Καρύς το πάρει το συνοδεύει στο πιάνο. Έλα, Δημήτρη. Ένα φλερτ. Από τώρα. Να πάρει ο... Στην ένα φλερτ. Δημήτρη, έλα να συνοδεύσουμε. Έλα, ρε Δημήτρη, επιτέλους. Έλα, ρε Δημήτρη, δηλαδή, όλη μέρα με το κινητό. Συνόδευσε τον Αλέξανδρο στο πιάνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εγώ, ρε παιδιά, να συνοδεύσω. Γιατί είσαι αυτό, γι' αυτό, συνοδός πιάνου. Έλα, συνόδευσε τώρα. Έλα, αγόρι μου, πήγαινε με στο πιάνο. Να συναντήσουμε τον φοβερό και τρομερό συνάδελφο. Αλέξανδρε, καλώς όλες. Ο Αλέξανδρος ο Μακρύς. Γεια σου, Αλέξανδρε. Φοβερός και τρομερός. Ο Αλέξανδρος, τον ταλαιπωρώ. Κάτσε να σου πω. Πάμε λίγο. Πάντα θλιμμένη, σαν σουρουπόνι και είσαι πάντα βιαστική, μικρούλα μου περαστική. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πώς να σε λένε, πώς. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι, τα ξάνθα σου μια τα μαραίνει, τι σε πικραίνει, τι. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι. Όπως περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρυνής. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πώς να σε λένε, πώς. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ. Πώς περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρυνείς. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πως να σε λένε, πως. Ποια να σε εσύ, να σε εσύ. Μιχάλης Σουγιούλ, παρακαλώ. Όπως είπαμε, με όλους έχει συνεργαστεί αυτός ο πάρα πολύ σπουδαίος σεναριογράφος, υπουργός κτλ. Το επόμενο του Νίκου του Γούναρη. Νομίζω ότι είναι εμβληματικό το τραγούδι. Δε
ένα βράδυ που βρεχέ, που βρεχέ μόνο τον έφυγες αγάπη μου. Ποιος σε πήρε να ξέρα και θα τον σκότωνα. Ένα βράδυ που βρέχε, που βρέχε μόνο τονά. Ένα βράδυ που βρέχε, που βρέχε μόνο. Μέχρι το ξημέρωμα έφυγες αγάπη μου. Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Μπράβο σας. Θα κάνουμε μια αλλαγή, μαέστρο. Να πούμε το ένα τραγούδι το οποίο θα το αφιερώσουμε στα παιδιά. Επίσης, Σουγιούλ, μια και έχουμε λίγο χρόνο. Το αφιερώνουμε στην εκπομπή, σε εσάς θα καταλάβετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί πάρα μιλάει για ίσως για τις δικές μας ηλικίες, Γιώργο. Γιατί, την αφιέρωση ευχαριστούμε. Μας βάζετε τέλος που θα ευχαριστήσετε. Πάμε, Αλέξανδρε. Έτσι. Άκου τους στίχοι, Γιώργο. Ρε πως μπατηρήσαμε, που σαρανταρίσαμε. Οι γόργα παίρνουν τα χρόνια, μήτε που καλά το ξέρεις. Πάει έσπασε ο Γρηγόρης, να που σπάει κι ο Λευτέρης. Κι ο Βασίλης ρε μαραζί, την βγάζει δεν τη βγάζει. Κι ο Βασίλης ρε μαραζί, την βγάζει δεν τη βγάζει. Πως μπατηρήσαμε, που σαρανταρίσαμε. Στο νεφρό το Νικολάκης οικονόμησε μια πέτρα. Ο Ηλίας έχει στρώσει μια βαλάκρα δύο μέτρα. Κι ο Αφράτος ο Σωτηρής έχει παίξει σαν φακυρής. Κι ο Αφράτος ο Σωτηρής έχει παίξει σαν φακυρής. Όχι εσύ Στέλιο, ο Σωτήρης. Όχι εσύ. Βρε πως μπατηρήσαμε, που σαρανταρίσαμε. Του Γκαρέζου τα δυο μάτια εκρεμάσανε σακούλες, και ως κοπελί της στίκα με κοιλιές και με προβούλες. Κι έτσι στο παλιό μας στέκει μόνο Γιάγκας καλό στέκει. Κι έτσι στο παλιό μας στέκει μόνο Γιάγκας καλό στέκει. Και του χρόνου. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Μακρύ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πότε ξεκινάμε, είπαμε. 25 Ιουνίου είναι το πρώτο φεστιβάλ ΟΑΚΑ στο Μαρούσι, με ελεύθερη είσοδο. Και ξεκινάμε επίσης μετά τις 17 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, θα το ξέρεις εσύ Φέη, Θεσσαλονικιά, στο ΣΑΡΚ, στην Καλαμαριά, κάτι καινούριο στην πόλη, πάνω στη θάλασσα.
Είναι μια παράσταση πολύ γλυκιά, πολύ νοσταλγική, με πολύ ωραίες κομικές στιγμές που και ο κόσμος μπορεί να απολαύσει ένα πολύ ωραίο ποτό και πολύ διασκεδαστική. Και με τα τραγούδια και με τη φοβερή ζωή του Αλέκου Σακελιάδη και με τους φοβερή μας ορχήστρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και τους δυο σας. Δημήτρη μου. Λοιπόν. Πάρε τη θέση ως παρουσιαστής επιτέλους αυτήν εδώ την εκπομπή.